Φορά την προώθηση της διαφοροποίησης και της κατηγοριοποίησης στο ίδιο το περιεχόμενο λειτουργίας του σχολείου. Δηλαδή στο τι διδάσκονται οι μαθητές. Είναι πάρα πολύ επίσης σημαντικό. Ορισμένα παραδείγματα σε σχέση με αυτό. Καταρχήν αυτό που έπαιξε και την δημοσιότητα, έτσι που συζητήθηκε. Το Υπουργείο Παιδείας θα μπορεί να εγκρίνει παραπάνω από ένα βιβλία σχολικά για το κάθε μάθημα. Δηλαδή εισάγεται το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο. Να βάλω μια παρένθεση. Δεν είναι η πρώτη φορά που νομοθετείται το πολλαπλό βιβλίο. Ξανανομοθετήθηκε το 1998 επί Αρσένη. Έγινε προσπάθεια να εφαρμοστεί για μια διετία περίπου και αποσύρθηκε, πάρθηκε πίσω, γιατί δημιουργήθηκε τεράστιο μπάχαλο, ιδιαίτερα στα πανελλαδικά σπουδαζόμενα μαθήματα. Που αν θυμάστε όταν ήταν και 14, εμείς δώσαμε με αυτό το σύστημα. Και το πήραν πίσω, δεν είναι και τόσο καινούργια διάταξη. Όλα τα βιβλία που θα εγκρίνονται θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στον εκπαιδευτικό και το ένα που θα επιλέγει κάθε τάξη θα τυπώνεται κιόλα. Ποιος είναι ο στόχος, τι επιδιώκεται μέσα από αυτό. Το πρώτο που δεν είναι επιμέρους και δεν έχει αναδειχθεί τόσο, είναι το εξής. Ότι σε ένα πλήρως εμπορευματοποιημένο περιβάλλον παραγωγής του σχολικού βιβλίου, γιατί το σχολικό βιβλίο δεν γράφεται από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε από επιτελεία του Υπουργείου Παιδείας. Γράφεται με προκήρυξη από συγγραφικές ομάδες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον εμπορευματοποίησης της παραγωγής του σχολικού βιβλίου, με την άμεση εμπλοκή μεγάλων εκδοτικών οίκων, επιχειρηματιών δηλαδή του χώρου, ανοίγει ένα πεδίο η κυβέρνηση, ώστε να μοιράζεται η πίτα, ας το πούμε, της χρηματοδότησης σε πιο πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή, σε μια προκήρυξη θα μπαίνουν διάφοροι εκδοτικοί οίκοι να παραδίδουν βιβλίο, θα εγκρίνονται περισσότερα βιβλία, θα αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερες χρηματοδοτήσεις, κυρίως μέσω των ΕΣΠΑ ή επιχειρήσεις. Δηλαδή, δείτε κάποια πράγματα όταν τα σκαλίζεις, από πίσω υπάρχει πάντοτε το επιχειρηματικό συμφέρον. Ο τρίτος άξονας του νομοσχεδίου, και θα πω στο τέλος και ορισμένες σκέψεις σε σχέση με τη δική μας πρόταση, είναι η λεγόμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, που καλό είναι να μην το λέμε έτσι, γιατί είναι βασικά διατάξεις που αφορούν το μεγαλύτερο έλεγχο, ώστε να προωθηθούν οι παραπάνω κατευθύνσεις πιο επιθετικά, πιο αποφασιστικά μέσα στο σχολείο. Αυτό το πράγμα θέλει να κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή με τον πιθαναγκασμό, τον ασυκτικό έλεγχο, το στρίμωγμα, ας το πούμε έτσι, να οθήσει τον εκπαιδευτικό να δουλέψει με βάση αυτά τα κριτήρια και αυτό το σχολείο. Έχουμε βέβαια εμπειρία για το τι εννοούν αξιολόγηση. 97% ήταν η αποχή από την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, που τέθηκαν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα και κατανοήθηκε ότι η αυτοαξιολόγηση δεν είναι για τη βελτίωση, αλλά είναι για να μεταφερθούν οι ευθύνες του σχολείου για τα μαθησιακά αποτελέσματα, για την αναζήτηση πόρων, για την αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού, για την αποτελεσματική αξιοποίηση των υποδομών. Βεβαίως, αυτή η έβδοχη λέξη της αξιολόγησης μετατρέπεται σε ένα τεράστιο βραχνά που μετατρέπεται σε ένα τεράστιο έλεγχο στην ίδια τη δουλειά του εκπαιδευτικού για το πώς προωθεί τις αντιδραστικές αλλαγές στα σχολεία. Και το σχολείο που παλεύουμε, το σχολείο που διεκδικούμε, το σχολείο το οποίο θα υποδομηθεί πάνω στο έδαφος της εξουσίας της εργατικής τάξης, είναι ένα σχολείο ενιαίο, ένα σχολείο που δουλεύει για την όσο το δυνατόν αρμονική ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπου, ένα σχολείο που θα οργανώνει και οργανώνει την επαφή του νέου με όλες τις πτυχές του ανθρώπινου πολιτισμού, ώστε να μπορεί το παιδί, ο νέος, να διευρύνει τις παραστάσεις του, τα ερεθίσματά του, γιατί το πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο νέος άνθρωπος έχει πολλές ικανότητες και έχει μονομία, ότι η προσωπικότητά του είναι ένα ενιαίο σύνολο που δεν κατακαιρματίζεται, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Κάθε άνθρωπος μπορεί να συμβάλλει από πολλούς δρόμους στην οικοδόμηση της νέας κοινωνίας, ανεξάρτητα από το τι δουλειά θα κάνει και τι επάγγελμα θα ακολουθήσει.